Καλησπέρα. Ακόμα ένα επεισόδιο του podcast Goal Analysis. Είμαι ο Βαγγέλης, δίπλα μου ο Τάσος. Γεια σου Βαγγέλη, καλώς ήρθες ξανά. Καλώς σας βρήκα. Σήμερα θα αναλύσουμε τρία πολύ ωραία παιχνίδια, δύο ιταλικά και το ελληνικό ντέρμπι. Θα ξεκινήσουμε με το Napoli Inter. Ωραία, να το πάρουμε χρονικά, που ήταν μάτς Σαββάτου. Ακριβώς. Θα κάνουμε το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ και το Αταλάντα Juventus. Για τα Λάντα να πούμε ότι επειδή είναι και αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού. Έτσι, μπράβο. Θα δούμε λίγο πώς παίζει, να δούμε τα δυνατά της και τα δύναμα σημεία. Ωραία, τι ωραία. Μπορεί να εκμεταλλευτεί και τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός. Τέλεια. Ήταν ένα πολύ ωραίο μάτς πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Για να δούμε τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες που έχει ωραία. Να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Να πάμε λίγο στα γρήγορα στο πρώτο χρονικά μάτς, στο Napoli Inter. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Προηγήθηκε πολύ νωρίς η Napoli με το πέναλτι που κέρδισε ο Σιμέντο, μετέτρεψε σε γκολ ο Insigne. Ισοφάρισε στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης, 47 ο Τζέκο, με σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή, εκμεταλλευόμενος μια αδράνεια. Ήταν έτσι, μια κακιά στιγμή για την άμυνα της Napoli. Λίγα λόγια για το παιχνίδι. Η Napoli και η Inter κατέβηκαν με το κλασικό σύστημα και το 4-2-3-1 αυτό της Napoli, το 3-5-2 το κλασικό του Inzaghi της Inter. Το έχουμε δει όλη τη χρονιά. Η Napoli ήταν αρκετά επικίνδυνη στη μετάβαση, με τους πολύ γρήγορους παίκτες που έχει και τον Πολιτάνο και τον Ινσίνε αλλά και τον Οσιμέν, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ώρα που έχει επιστρέψει τον τραυματισμό του την Νάπολη. Η Νάπολη και μια τυχή έχασε στο 20 λεπτό τον Πολιτάνο με τραυματισμό. Μπήκε ο Ελμάς, ο οποίος δεν βοήθησε, η αλήθεια είναι, όσο Πολιτάνο στον αγώνα. Η Νάπολη είχε ένα στόχο να περάσει την μπάλα από τα στόπερ στους ακραίους και στα μεσοδιαστήματα. Πολλές φορές έμπαινε ο Ινσίνε και ο Πολιτάνο και στήριζαν τα χαφ του Φαμπιάν Ρουίθ και τον Λομπότκα. Ναι, το είδαμε ότι στην κλείναν αρκετά. Βοηθάει πάρα πολύ ο Σιμέν σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει και το εκτόπισμα, ξέρει ποδόσφαιρο, δηλαδή η τεχνική του είναι πάρα πολύ καλή και βοηθάει πάρα πολύ αυτό στο passing game της Νάπολη. Η Νάπολη με την Ίντερ είναι και οι ομάδες με το μεγαλύτερο ποσοστό ακρίβειας πασών στη Σέρια και προχθές είχαν πολύ μεγάλη ευστοχία, 90% και οι δύο. Τεράστιο ποσοστό. Είναι δύο ομάδες οι οποίες αρέσκονται να κρατάνε την μπάλα. Η Ίντερ βέβαια την είχε πιο πολύ, 46-54. Βοήθησε βέβαια αυτό στο ότι έμεινε και πολύ πίσω στο σκορ. Αυτό που θέλω να πω για την Νάπολη είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο, μετά το 1-0, στη μετάβαση ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη και έχασε πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε να μεγαλώσει και το δίκτυο του σκορ. Έτσι είναι. Από την άλλη, η Ίντερ έκανε αυτό το κλασικό της παιχνίδι με τον Μπρόζοβιτς να κατεβαίνει, να παίρνει την μπάλα από τους τρεις στόπερ. Είτε τον Μπαρέλα στα πλάγια, επειδή ανέβαινε και ο Χακίμι και ο Πέρισιτς, και αλλαγή πλευράς. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναλύσει και άλλη φορά. Η Ίντερ έχει αυτόν τον τρόπο, το οποίο όσο και να φαίνεται ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει μια ομάδα επειδή κάνει 2-3 συγκεκριμένα πράγματα, δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί έχει σε πολύ καλή χρονιά και τον Τζαλχάνογλου, ο οποίος έχει βγει πάρα πολύ. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν πίστευα ότι θα πιάσει τον Τζαλχάνογλου στην Ίντερ. Δηλαδή έπεσα έξω αυτό. Είναι καλή χρονιά, τότε είναι μια έκπληξη. Πέρυσι ήταν τρομερός με τη Μίλαν. Ισχύει. Δεν πίστευα ότι θα κολλήσει τόσο πολύ στην Ίντερ, κόλλησε πάρα πολύ καλά. Αυτό, ουσιαστικά πήγε σαν ένα backup και νομίζω ότι η θέση που έχει πάρει στη βασική του αξίζει 100%. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός. Οπότε η Ίντερ έκανε αυτό το κλασικό, κατέβαζε ένα half κυρίως τον Μπρόζοβιτς ή αν κλείναν τον Μπρόζοβιτς, επειδή στον Μπρόζοβιτς πάνω έπεφτε half είτε ο Ρουίθ, είτε ο Λομπότκα ή ο Αγκισά αργότερα όταν μπήκε αλλαγή και τον κλείνανε, επειδή ο Μπρόζοβιτς είναι πάρα πολύ επιδραστικός στο build-up της Ίντερ. Κατέβαινε ο Μπαρέλα στα πλάγια για να πάρει την μπάλα και όταν μπορούσαν και αλλάζαν δεύτερη πάσα, όταν το κάνει αυτό ο Ίντερ, κατεβαίνει πολύ χαμηλά και ο Λαουτάρο και ο Τζέκο και αλλάζαν την μπάλα, κατευθείαν αλλαγή πλευράς στην αδύνατη. Σωστό. Δηλαδή, άμα ήταν δεξιά στον Πέρυσι αριστερά, μετά αριστερά από την πλευρά του Πέρυσι στον Ντάμφρις. Γι' αυτό κιόλας μια μεγάλη ευκαιρία στο 40 που κάνει η Ίντερ είναι από τον Ντάμφρις, που μπαίνει πολύ εσωτερικά. Το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό στο ποδόσφαιρο με τα μπακ που μπαίνουν πολύ μέσα. Και είναι μια πλευρά που την επιλέγουμε τον Ντάμφρις. Ναι. Το είχαμε δει και το παιχνίδι και με τη Μίλαν, ασχέτως το αποτέλεσμα. Και το Super Cup με το Ίντερ Γιουβέντους που κέρδισε 120 Ίντερ. Στο τέλος αλλοξιδωτερώθηκαν οι ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι μετά το 1-1 η Ίντερ είχε την μπάλα στην κατοχή της, δεν δημιούργησε όμως ευκαιρίες. Η Νάπολη περιορίστηκε σε ένα δεύτερο ρόλο και σε ένα ρόλο ότι άμα βρω στην κόντρα καλός, αλλιώς μια χαρά μου είναι και το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι η χαμένη ευκαιρία της Νάπολη ήταν το πρώτο ημίχρονο. Ναι, που ναι. Είχε αρκετές καλές ευκαιρίες. Ξεκάθαρα. Χάνει μια μεγάλη ευκαιρία ο Ινσίνε μέσα από το πέναλτι εκεί που έκανε τσάφο ο Ντεφράι. Χάνει πιο μπροστά ο Σιμέν ένα σουτ, πηγαίνει κόντρα, πηγαίνει κόρνερ. Δηλαδή θα μπορούσε εκεί η Νάπολη να το κάνει 2-0 και θα. Για να το τελείω. Ναι, θα ήταν πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι κερδισμένη όμως από το αποτέλεσμα είναι η Ίντερ, γιατί
παραμένει στην πρώτη θέση. Ναι, έχει μια μικρή απόσταση είναι ασφαλείας. Πέρασε η Μίλαν πρώτη ένα πόντο, αλλά έχει ένα μάτς λιγότερο Ίντερ. Οπότε, άμα το πάρει μέσα στην Μπολόνια, θα ξαναπεράσει δύο πάνω. Ναι, νομίζω ότι η Ίντερ δεν ήθελε να χάσει. Ξεκάθαρα. Δεν ήθελε να χάσει αυτό. 2-3 στατιστικά, απλά για να κλείσει τον αγώνα. 12 έξτα σουτ, 4 on target η Νάπολη, 2 Ίντερ. Πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως είπαμε, 90% ακρίβεια πασών και οι δύο. 456 η Νάπολη, 501 η Ίντερ. Επιτυχημένες πάσες. Ναι, πολύ μεγάλος αριθμός. Πολύ καλό ποσοστό για την Νάπολη στις έντρες, 4-7, 57%, πολύ ψηλά. Λίγες, αλλά με στοχευμένες. Ενώ Ίντερ 4-14-29. Στις μονομαχίες καλύτερη Ίντερ, 44-56, συνολικά 11-13 στον αέρα. Και πολύ καλύτερη Ίντερ σε αυτό το οποίο κάνει αυτό το middle block που πάει να κλέψει την μπάλα μετά στον αντίπαλο. Όπως βλέπεις και είχαμε μιλήσει και προηγουμένως, 15 κερδισμένες μπάλες στον αντίπαλο Ίντερ, 8 μόνο η Νάπολη. 46-54 κατοχή, αλλά στο κουτί 15 πατήματα η Νάπολη στην περιοχή της Ίντερ, 13 έντερ στην Νάπολη, ισορροπημένο παιχνίδι. Ισορροπημένο. Δίκαιο νομίζω. Εφόσον δεν έκανε το 2-0 η Νάπολη νωρίς, έτσι είναι. Νομίζω δίκαια καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία λοιπόν. Νομίζω ότι αυτό μα το κλείσαμε. Ναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Να περάσουμε στο Ολυμπιακό ΣΑΕ και να κλείσουμε με Αταλάντα λόγω Ολυμπιακού. Έτσι, για να πούμε και δύο πράγματα. Ωραία, ωραία. Αταλάντα στο τέλος. Ωραία. Ολυμπιακό ΣΑΕ 1-0. Νομίζω οι ομάδες παίξανε και παρατάχθηκαν ακριβώς όπως τις περιμέναμε. Ναι, χωρίς καμία έκπληξη. Μπράβο. Ο Μάρτινς πήγε με τετράδα. Mm-hmm. Δεν σκέφτηκε καν την τριάδα και νομίζω καλά έκανε. Δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε τριάδα από τον Μάρτινς. Εκτός αν παίξει τριάδα λόγω της Αταλάντα για να κάνει τον καθρέφτη. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε τριάδα. Κόβω δύσκολο και νομίζω ότι έτσι ίσως είναι πιο ασφαλής κιόλας. Ναι. Όσον αφορά την Αταλάντα. Mm-hmm. Η ΑΕΚ προσπάθησε με αντεπιθέσεις. Το είδαμε κιόλας ότι είχε 15 αντεπιθέσεις. Ναι, με μεγάλο πλήθος. Και σε σχέση με τον Ολυμπιακό που είχε μόλις 7. Mm-hmm. Γιατί πήγαινε σε σετ παιχνίδι σε οργανωμένο. Είδαμε τον Αμραμπάτ πίσω από τον Ανσαρφάτ. Θα μπορούσε να πούμε και δίπλα, αλλά αυτό είναι η ΑΕΚ. Ναι, 4-2-3-1, το οποίο εύκολα γίνεται 4-4-2. 2, ναι, 4-4-1-1. Πολύ σωστά. Είναι ανάλογα τη διάθεση που έχει ο Αμραμπάτ ή ο κάθε Αμραμπάτ σε εκείνο το σημείο. Και σε κάθε φάση. Ακριβώς, ακριβώς. Ολυμπιακός 4-2-3-1, ανάπτυξη 2, ναι. Στο μισό το αντιπάλων τους έχει κλεισμένους, με κάποιες υποχωρήσεις δίπλα από τα στόπερ του Εμβιλά. Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός, πιστεύει στο δεύτερο μήχρονο, τον βοήθησε με την αλλαγή. Δηλαδή, στο πρώτο μήχρονο είδα ότι όταν έβγαλε τον. Είχε το Μαντί Καμαρά ως δεκάρι, να το πω έτσι. Δεν φάνηκε ότι του βγήκε αυτό. Όχι. Και έβαλε τον. Αν εξαιρέσουμε τη φάση με το δοκάρι. Ναι. Έβαλε τον Αγιγμπού εκεί μετά και γύρισε πίσω η αλλαγή. Θεωρώ, Αγιγμπού, ότι η θέση του αυτή του ταιριάζει. Πιο πολύ από το Μαντί. Ναι, γιατί έχει και πιο ελεύθερο ρόλο και από πίσω έχει και δύο καλά αμυντικά χαφ. Και εγώ νομίζω ότι ήταν επιτυχημένη η αλλαγή του ημιχρόνου. Ναι, ναι. Τον βοήθησε. Ήτανε. Θεωρώ ότι και με αυτό το μάτς, όπως και με τον ΠΑΟΚ, σωστά ο Μάρτινς κάνει αλλαγές. Είναι πιο παρεμβατικός μέσα στον αγώνα από τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ σωστά. Ναι. Έκανε και ανανέωση ο Μάρτινς. Ναι. Ναι, ίσως να το βοηθάει και ότι πλέον δεν έχει και το άγχος. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός στα σημεία την κέρδισε την ΑΕΚ. Mm-hmm. Η ΑΕΚ πάντως είναι μια ομάδα, ειδικά τα τελευταία δύο, δηλαδή το μάτς του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, τον αποκλεισμό, όπως ήρθε, με τον τρόπο που ήρθε. Και το μάτς της Κυριακής με τον Ολυμπιακό είναι αυτό που λέμε, βρήκε τρόπο να χάσει η ΑΕΚ. Δηλαδή εκεί που έλεγε ότι λογικά δεν θα χάσει και στο Καρεσκάκι, δέχτηκε ένα γκολ από μια στατική φάση. Θεωρώ ότι είναι βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς. Δηλαδή ήταν και με τον ΠΑΟΚ καλύτερη από ό,τι ήταν με τα προηγούμενα παιχνίδια, με τον Βόλο, με τον Όφη, με τον Πανετολικό. Αλλά κάτι. Νομίζω ότι έχει και ψυχολογικό πρόβλημα πλέον η ΑΕΚ. Δηλαδή, αυτό που είπαμε, ότι χάνει στα σημεία. Χάνει πάντα αυτή όμως. Ναι, δηλαδή. Έτσι είναι, δυστυχώς. Δηλαδή δεν ήταν κακή ομάδα, δεν ήταν άσχημη όσον αφορά ούτε τον τρόπο που έπαιξε. Εντάξει, προσέγγισε τη αυτή. Δηλαδή και ο Αμραμπάτ σε εκείνη τη θέση βοήθησε πάρα πολύ την ΑΕΚ. Και στη μετάβαση και στο να κρατήσει την μπάλα, να τη μοιράσει στα πλάγια. Έκανε πολύ καλό παιχνίδι, νομίζω. Και βλέπουμε ότι κάποια στατιστικά, όπως είναι τα σουτ, η ΑΕΚ έχει πολύ παραπάνω. Έχει 10 σουτ. 7 έχει ο Ολυμπιακός. Ναι, τα 5 στην εστία, δηλαδή ναι, το 5. Καλό ποσοστό. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμη καλύτερο. Ναι, έχει 5 στα 7. 5 στα 7. Ναι, okay. Ήταν καλή. Εντάξει, ξέρουμε ότι το παιχνίδι στην απλάγια δεν υπάρχει άξονας και φάνηκε και εγώ ξέρεις τι παρατηρώ. Εδώ με τις key passes που το βλέπα και το λέγαμε προηγουμένως. Mm-hmm. 7 Ολυμπιακός, 2 η ΑΕΚ, 4 πετυχημένες Ολυμπιακός πάνω από τη μέση, 0 η ΑΕΚ. Δηλαδή. Εκεί που πήγαινε να βγει στην κόντρα, πάντα την έλειπε αυτή η τελική πάσα. Δηλαδή, είτε ήταν λίγο επιπόλαια, είτε δεν έβρισκε. Οπότε καταλήγουμε στο ότι η ποιότητα των παιχτών καθαρά τη επιθετική γραμμή δημιούργησαν προβλήματα. Δηλαδή, οι τεχνικές ενέργειες του Άμραμπατ,
του Τσούμπερ ή ναι. του Λιβάη Γκαρσία. Ναι. Η προσπάθεια της επιθέσης ήταν αρκετά καλή. Δηλαδή πιστεύω ότι η ευκαιρία που χάνεται με τον Τσούμπερ με την κεφαλιά στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, ναι, στην αρχή. Ήταν, ναι. ήταν μια πολύ καλή επίθεση. Μα και γενικά. Την έχουμε ξαναδεί. Ναι, γενικά δηλαδή η ΑΕΚ που τη αρέσει πάρα πολύ, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, τη μετάβαση να χτυπάει στην κόντρα. Πολύ σωστά. Αλλά και ακόμα και στο σετ παιχνίδι όταν προσπάθησε το κάνει, ήταν καλύτερη σε σχέση με τον αντίπαλο από τους προηγούμενους αγώνες. Δηλαδή, η εικόνα της με τον Βόλο του δευτέρου ημιχρόνου ήταν προβληματική. Η εικόνα με τον Απόλλων Σμύρης μέχρι να κάνει το 1-0 ήταν προβληματική. Με τον Ολυμπιακό δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν προβληματική. Όχι. Ήταν όχι. ένα καθαρό ντέρμπι το οποίο θα κρινόταν στον γκολ. Φαινόταν το παιχνίδι ότι θα γίνει εκεί. Έτσι ήταν. 14 φορές πάτησε ο Ολυμπιακός στην περιοχή της ΑΕΚ, 17 η ΑΕΚ. Δηλαδή, ακόμα και από αυτό βλέπουμε ότι ήταν πολύ ισορροπημένο το παιχνίδι και θα κρινόταν στο γκολ. Βέβαια, νομίζω ότι. Το 0-0 ήταν ένα πολύ αντικειμενικό σκορ. Θα ήταν αντικειμενικό, ήσυχα. Ναι, απλά ο Ολυμπιακός είχε την ποιότητα στο τέλος με τον Εμβιλά να χτυπήσει την στημένη μπάλα. Που δεν είναι το, όχι, ναι. το δυνατό του σημείο, το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Πρέπει όμως να γίνει το δυνατό του σημείο γιατί έχουμε δει ότι η Αταλάντα με τις στατικές έχει μεγάλο πρόβλημα και θα το εξηγήσουμε αργότερα. και μάλιστα έτσι σοφαρίστηκε και όλες τις αφιγουβέντους. Ένα μείον που είδα στον Ολυμπιακό και νομίζω ότι πρέπει να. Για να το συνδέσουμε, λες και το μάτς της Πέμπτης, ε. Ναι, είναι η δεύτερη μπάλα από στατικές. Δηλαδή, ναι. δέχτηκε 3 ή 4 σουτ κάπου εκεί, σημείωσα, ναι. από στατικές, είτε από φάουλ. Χάνοντας τη δεύτερη μπάλα, ε. Διώξιμο των αμυντικών του Ολυμπιακού. Μπροστά από τη μεγάλη περιοχή δέχτηκε 3-4 σουτ. Ναι, ναι, ναι. Τόσα ήταν. Αυτό είναι πρόβλημα γιατί η Αταλάντα είναι μια ομάδα η οποία. Έχει παίχτε σε αυτό. Έχει παίχτε, βέβαια. Δοκιμάζει. Έχει που σουτάρουν. Ακριβώ. Ναι. Πολύ σωστά. Πρέπει να το προσέξει. Το σημείωσα. Θέλει μια προσοχή. Κάτι ακόμα. Ναι, η πίεση του Ολυμπιακού μου άρεσε. Είδαμε ότι ανέκτησε 13 φορέ την μπάλα στο μισό του αντιπάλου. Σωστό. Οπότε, 8 μόνο η ΑΕΚ. Ναι, οπότε η ΑΕΚ μετά σταμάτησε να προσπαθεί να χτίσει και πήγαινε λίγο σε πιο άμεσο. Νομίζω μετά το 60-65 η ΑΕΚ το παράτησε το χτίσιμο. Ναι, και πήγαινε καθαρά με μετάβαση. Και για δεύτερες μπαλιές ό,τι κερδίσει. Ήταν πολύ ισορροπημένη για να δείξουμε και αυτό. 50-50 οι μονομαχίες. Πολύ σωστά. 50-50 και στον αέρα. Δηλαδή απόλυτη ισορροπία σε πολλές κατηγορίες στατιστικής. Έτσι. Ο ένας πήγε για ποδόσφαιρο κυριαρχίας, ο άλλος για επιθέσεις. 406 πάσεις Ολυμπιακούς, 283 η ΑΕΚ. Αλλά έτσι και αλλιώς η ΑΕΚ αυτό κάνει. Αυτό δεν αλλάζει πολλές πάσεις. Το δούμε και με πιο υποδέστερες ομάδες. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Οπότε να κάνουμε τη γέφυρα αφού παίξαμε με τον Ολυμπιακό, να δούμε την αντίπαλο του Ολυμπιακού. Την Πέμπτη, την Αταλάντα, η οποία έφερε 1-1 με τη Γιουβέντους το βράδυ της Κυριακής, μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ. Τι σου αφήνει η Αταλάντα? Δεν είναι καλό της φεγγάρι. Ναι, δεν σίγουρα. Είναι. Όμως βλέπεις πολλά πράγματα στο παιχνίδι της που ειλικρινά, όπου και να το πιάσεις, βλέπεις ότι μπορεί να παίξει και άμεσο ποδόσφαιρο. Ναι. Μπορεί να παίξει συνδυαστικό, σίγουρα μπορεί να παίξει. Μπορεί να κάνει γρήγορες αντεπιθέσεις και μάλιστα σε αυτό το έχουμε σημειώσει ότι δεν είναι ομάδα που κοιτάει την αντεπίθεση, αλλά εάν τη τύχει, ναι. απίστευτο ποσοστό ευστοχίας. Ναι. Το δεύτερο καλύτερο στην Ιταλία. Ναι, και από πέρσι το γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, η Αταλάντα, εκτός από την αντεπίθεση στην άμεση, κάνει και έμεσες αντεπιθέσεις. Δηλαδή εκεί που νομίζω ότι θα κυλήσει την μπάλα, πολύ σωστά. Θα κάνει μια τριαντάρα διαγώνια. Έτσι, έτσι. Και εκεί που λες, εντάξει, τη γλίτωσα μάλλον, έχετε τον γκολ. Η ευκαιρία, τέλος πάντων. Πρόβλημα είναι οι στατικές της. Το ναι. έχουμε επισημάνει. Και επίσης θεωρώ ότι πρόβλημα είναι, γιατί είναι ο τρόπος τεχνικής, οι πλάτες των μπακ. Και ναι. των δύο, όπου ανεβαίνουν αρκετά ψηλά γιατί αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού ναι. της Αταλάντα. Και μάλιστα το τελευταίο γκολ που δέχτηκε έτσι ήταν με την Κάλιαρη το 1-2. Ναι, και έπαιζε και με 10. Δηλαδή είναι μια ομάδα που και με λιγότερο παίχτη να παίξει, δύσκολα θα αλλάξει τη φιλοσοφία της. Δύσκολα, πολύ. Βέβαια, έπαιξε με 4. Ναι, ήταν διαφορετικό. Ήταν διαφορετικό, ξαναγύρισε στην τριάδα. Όπως πάλι τα μπακ ήταν ψηλά και ναι, ναι. Ο coach Γκασπερίνη αυτός είναι. Έχει πάρει μια ομάδα η οποία πάλευε να σωθεί και την έχει κάνει μέσα στις πρωταγωνίστρες της Ιταλίας. Με το δικό του σύστημα, αυτό το 3-4-1-2, το 3-4-2-1. Είναι ανάλογα που κινεί το παίκτης. Μεγάλο πρόβλημα και μεγάλη απουσία για την Αταλάντα ενός Ζαπάτα, γιατί δεν έχει άλλο φορ τέτοιο βεληνικούς και σωματοδομικά. Δηλαδή με τη Γιουβέντους παίζει ο Μουριέλ, ο οποίος. Ναι, μεν έχει ένα πολύ καλό ratio στα γκολ, αλλά δεν είναι Ζαπάτα. Όχι, δηλαδή δεν μπορεί να μπει στα πόδια, στα παπούτσια και του Ζαπάτα. Βλέπουμε ότι δίπλα στο Μουριέλ, από τη στιγμή που παίζει τον Μουριέλ, έχει πάει ο Μπογκά, ναι. ο οποίος σε σουόλ ήταν καθαρό αριστερό εξτρέμ. Ναι, αυτό μπαίνει μέσα πλέον. Πλέον μπαίνει μέσα, ελεύθερος τελείως ο ρόλος του. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι εξαιρετικός. Ναι. Και ήσουν η Αταλάντα ένα σκαλοπάτι για πιο πάνω γι' αυτό. Αυτός ο ρόλος του ταιριάζει ναι, στα ναι. τελευταία παιχνίδια που είδαμε. Κάτι για το σχηματισμό. Ναι, η Αταλάντα παίζει ή 3-4-1-2 ή 3-4-2-1. Έτσι. Και αυτό ουσιαστικά εξαρτάται από το πόσο ψηλά είναι ο Μπογκά. Ανάλογα του Good Miners. Ναι. Αυτός ο παίκτης είναι πολυεργαλείο.
Ισχύει. Δηλαδή αυτός ο παίκτης ήρθε στην Αταλάντα από την Αλκμαρ ως αμυντικό χαφ, οκτάρι και στόπερ και τον είδαμε προχθές. Το πρώτο ημίχρονο τον είδα να κατεβαίνει να παίρνει μπάλα για να χτίσει. Στο δεύτερο ημίχρονο τον είδα κάποια στιγμή να είναι ψηλά να πιέζει την πρώτη πάσα της Γιουβέντους. Έκλεινε συνέχεια αριστερά μαζί με τον Μπογκά να κάνει υπεραριθμίες. Και δεξιά τον είδαμε με τον. Ναι, κινείται με τον Χέντεμπερ. Ναι, κινείται παντού. Δηλαδή είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Εντάξει. Όταν φεύγεις από την Ολλανδία και πας στην Ιταλία, θες και ένα χρόνο προσαρμογής. Κυρίως τακτικά. Ναι, θεωρώ ότι επειδή τον βλέπω ότι έχει μπει πολύ στην τακτική της Αταλάντα, νομίζω ότι θα είναι πολύ επιδραστικός το τελευταίο τρίμηνο της ομάδας. Και ίσως θα πρέπει να τους βοηθήσει και παραπάνω λόγω της απουσίας του Ζαπάτα, να πατέ περιοχή. Η Αταλάντα βγάζει πολλή ποιότητα και από τον πάγκο. Δηλαδή ήρθε ο Μαλινόφσκι και σκόραρε. Να πω κάτι για τον Μαλινόφσκι, ένα παίκτη ο οποίο. Αν όχι ο καλύτερος, είναι μέσα στους 2-3 καλύτερους με σουτ μέσης απόστασης. Όπως έκανε τον γκολ με την Juventus, το έχει κάνει πολλές φορές, το έκανε και πέρσι με την Juventus. Σουτάρει από όπου σταθεί και όπου βρεθεί, έχει πολύ καλά πόδια, όχι τόσο τεχνικά όσο δυνατά. Τη βρίσκει την μπάλα δηλαδή σε ένα σημείο που νομίζει ότι θα σου είναι εύκολο, αλλά δεν καταλαβαίνεις από πού το έχει πάρει καμπάρι το γκολ. Και τους βοήθησε πάρα πολύ από την ώρα που μπήκε, γιατί κατέβαινε χαμηλά. Ο Μουρίνιο δεν μπορούσε να το κάνει τόσο εύκολα αυτό. Όχι, όχι, όχι. Κατέβαινε χαμηλά, έπαιρνε την μπάλα και δημιουργούσε πρόβλημα στον άξονα της Γιουβέντους. Φαντάζομαι ότι αν παίξει ο Μαλινόφσκι από την αρχή ή όταν παίξει, θα το τολμήσει και αυτό να το κάνει τον Ολυμπιακό. Να χωθεί εκεί μέσα και να δημιουργήσει. Και βλέπαμε και τον Μουριέλ, γι' αυτό που είπε πριν, ναι, ότι έβγαινε στα πλάγια, όμως δεν ένιωθε τόσο άνετα. Ναι. Δεν είναι η φυσική του θέση, του αρέσει να ναι, είναι. Το παιδί είναι φορ, εντάξει, καμία σχέση. Ναι. Τον αγώνα η Γιουβέντους μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Έχει χάσει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες με τον Βλάχοβιτς και τον Ντιμπάλα. Δηλαδή ο Σπορτιέλο, ο οποίος ήταν ο παγκίτης του Μούσο, ο Μούσο είχε κόκκινη κάρτα. Ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν από τους κορυφαίους της Αταλάντα. Για το παιχνίδι, για την ανάπτυξη της Αταλάντα. Η Αταλάντα ξεκινούσε με τους τρεις κλασικά, το Lloyd, Jim City, Demiral. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει καμία σχέση με το 3-5-2 που έχει ο Κόντε και ο Ιντζάκη. Κάνει άλλη ανάπτυξη, καμία σχέση. Μπορεί να δεις ότι το Lloyd που είναι stopper το δεις extreme. Το Χέντεμπερ που είναι back half να το δεις εσωτερικό μέσο. Και εγώ. Και center four, ναι. Δεν έχουν θέσεις. Κάποια στιγμή είχε μια πολύ ωραία ανάπτυξη η Αταλάντα. Αναπτύχθηκε με δύο. Κατέβηκε ο Φρόιλερ δίπλα στον ένα στόπερ. Ο Τολόι πήρε τη θέση του Χέντεμπερ. Ο Χέντεμπερ μπήκε half και πάτησαν το άλλο half μαζί με τον Μπογκά περιοχή. Δηλαδή κάνει πολλούς κύκλους. Αλλάζει συνέχεια θέσεις. Υπάρχει ένα rotation στη θέση. Ναι, αυτό είναι προβληματικό για μια ομάδα. Αν δεν προσαρμοστεί. Ναι. Σωστό. Είναι πρόβλημα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πάρα πολύ διαβασμένος και πάρα πολύ προσιλωμένος μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή είναι μια ομάδα που άμα λίγο αφαιρεθείς θα σου κάνεις μια από εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτό με την ανάπτυξη από τα stopper και από τα back δημιουργεί πολλά προβλήματα όταν πάνε να γίνουν υπεραριθμίες. Αυτό θα πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Γιατί έχει και πολλούς παίκτες. Δηλαδή, από την άλλη παίζει ο Τζαπακώστα, από την άλλη έπαιξε ο Χέντεμπερ. Ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό, μπαίνει σιγά-σιγά. Ίσως να δούμε το Μάλε από την πλευρά του Τζαπακώστα, ο οποίος είναι όμως δεξιοπόδαρος. Όπως με την Δανία στο Euro, έπαιζε αριστερά με δεξί πόδι. Μπορούμε να δούμε και αυτό. Σωστό. Έχει αυτές τις επιλογές η Αταλάντα. Έχει πολύ, πολύ βάθος στο υλικό της. Και κυρίως στις θέσεις που είναι τα μπακ της. Ναι. Δηλαδή, αυτό βλέπουμε ότι και πέρυσι εκεί το στήριζε. Ναι. Τη ελευθερία που έχουν τα μπακ, που δεν το περιμένουν και μάλιστα. Ναι. Πατάνε πάρα πολλές φορές περιοχή. Με τελευταίο παράδειγμα τον γκολ του Τζαπακώστα με τη Φιωρεντίνα. Στο κύπελο. Και... μα και η μεγάλη ευκαιρία που κάνει η Αταλάντα να κάνει 2-0 είναι ο Χέτεμπερ που έχει το δοκάρι. Σωστό. Ο οποίος πατάει μικρή περιοχή. Έτσι, αυτά τα κάνει η Αταλάντα. Επίσης να πω οι τύποι επιθετικές. Όπως έχει θέμα στα αμυντικά, είναι καλή στα επιθετικά. Τρεις φάσεις έκανε στη Γιουβέντους με πρώτη κεφαλιά, δεύτερο δοκάρι. Δηλαδή να πάει μπάλα πρώτο δοκάρι για κεφαλιά, πάσα στο δεύτερο. Αυτό πρέπει να το προσέξει ο Ολυμπιακός. Γιατί που Ολυμπιακός έχουμε δει ότι έχει ένα θέμα. Έχει θέμα. Γιατί κοίταξε και ο Jim City και ο Demiral και ο Τολό είναι ψηλά παιδιά δυνατά. Σωστό. Και έχει και χαφ τα οποία κάθονται. Και ο Ντερούν είναι. Και ο Ντερούν μπορεί να πάρει το rebound να σου τα έξω. Και ο Φρόιλερ έχει πολύ καλά πόδια. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία μπορεί με πολλούς τρόπους να δημιουργήσει προβλήματα. Γιατί η Γιουβέντους αυτό που προσπαθούσε να κάνει ήταν να κατέβει ο Λοκατέλη να πάρει την μπάλα πρώτη πάσα. Δεν έπαιζε ο Ζακάρια. Αυτό δεν τη είχε δώσει τόσο πολύ ένταση. Βέβαια ο Ραμπιό, ο οποίο γενικά δεν είναι στα καλά του. Προχθές ήταν καλός. Ήταν καλός, ναι, ναι. Έχω την εντύπωση ότι έκανε το καλύτερο του μάτς φέτος στο Γιουβέντους. Παρόλο που δεν μπορεί να μου φάνηκε. Η Γιουβέντους το πρώτο τέταρτο πέτυχε πάρα πολύ να κατεβάζει την μπάλα στο μεσοδιάστημα. Δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Αταλάντα και δημιούργησε και τις φάσεις. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός μπορεί να κατεβάζει κάποιο παίχτη από την επιθετική γραμμή εκεί μέσα για να δημιουργεί θέμα στο μεσοδιάστημα της Αταλάντα. Αυτό το επιχείρησε ο Γιουβέντους όταν τα κατάφερε. Δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην Αταλάντα επειδή παίζει ψηλά. Σωστό. Είναι η ομάδα που παίζει ψηλά. Έχασε αρκετές ευκαιρίες από εκείνο το σημείο η Γιουβέντους.
Είχε πολύ καλή μέρα ο Σπορτιέλο, ο τερματοφύλακας της Αταλάντα. Ισοφάρισε με την στατική του Ντανίλο από το κόρνερ του Ντιμπάλα. Βέβαια, η ευκαιρία που γίνεται από τα δεξιά πάλι. Έχει μπει ο Κουαδράδο περιοχή, κερδίζει το κόρνερ και δημιουργείται το θέμα. Γενικά, νομίζω ότι ήταν δίκαιο για το σκορ, γιατί θα μπορούσε τη Γιουβέντους στο πρώτο τέταρτο να προηγείται. Σωστά. Μετά και η Αταλάντα θα μπορούσε να προηγηθεί. Αυτή σε γενικές γραμμές νομίζω δίκαια ήρθε το αποτέλεσμα. Και σίγουρα το 1-1 ήταν και μικρό σκορ με αυτά που ναι. δείξανε. Δηλαδή είχαν 16 σουτ η Αταλάντα, 13 Γιουβέντους. Πάρα πολλά. 4 on target η Αταλάντα, 6 Γιουβέντους. Πιο πολλές πάσεις η Αταλάντα. Εντάξει, είναι και το παιχνίδι της. Και το παιχνίδι της. 20 πατήματα περιοχής η Αταλάντα, 22 Γιουβέντους ισορροπημένο. 52-48 η κατοχή πέρσι η Αταλάντα κοντά. Η κατοχή 47-53 η μονομαχία υπέρ της Γιουβέντους, δηλαδή ισορροπημένο. Για την Αταλάντα να πούμε κάτι. Βλέπουμε μια φορά στις πάσες που είναι κοντά στις 50 πάσες διαφορά. Ναι. Όμως οι επιθέσεις που κάνει, παρότι έχουν πολλές πάσες, είναι γρήγορες. Ναι, είναι γρήγορες. Ναι. Έχουν ένταση. Ναι. Και μάλιστα αυτό φαίνεται και από το μέσο όρο του πρωταθλήματος, ότι η κατοχή της, ναι. ενώ το μέσο όρο είναι 16 δευτερόλεπτα για το πρωτάθλημα, αυτή κρατάει την μπάλα 15 δευτερόλεπτα. Και όμως βλέπουμε ότι έχει 54%. Ποσοστό κατοχή. Ναι, έχει πολύ μεγάλο. Ναι. Πολύ μεγάλο ναι, ναι. σχέση με τα δευτερόλεπτα που κρατάει. Ναι. Οπότε είναι αυτό που αυτός, λέμε. Γρήγορε πάσει, και... με ένταση και να τελειώσουν οι επιθέσεις. Ναι, και προσπαθεί να κάνει γρήγορα και ανάκτηση. Yeah. Δηλαδή να ξαναπάρει την μπάλα μαζί. Αυτό είναι τρομερή και είναι η καλύτερη στο πρωτάθλημα. Ναι, έτσι. Συγγνώμη, τα άσπρο στη διακόπτω. Όχι, αλλά με αυτό. Επειδή ναι. το έχω σημειώσει, κλέβει μέσω όρο 13 μπάλε στο ναι. μισό του αντιπάλου. Με την Γιουβέντους έκλειψε 12. Σε αυτό θέλει πολύ προσοχή ο Ολυμπιακός και δεν ξέρω κατά πόσο. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάει σε πιο άμεσο παιχνίδι. Ναι, ναι. Γιατί εκεί πέρα είδαμε ότι η Αταλάντα έχει κάποια προβλήματα, γιατί είναι αρκετά ψηλά οι γραμμές της. Ναι. Και ο Ολυμπιακός έχει ένα όπλο για μένα που είναι ο Γιώργος Μασούρας. Και τι εννοώ με αυτό, είναι ο καλύτερος παίχτης με κινήσεις χωρίς την μπάλα. Ναι, ναι. Στην Ελλάδα σίγουρα. Ίσως να μπαίνει εσωτερικός μέσα για να είναι στις πλάτες του Τζιμ Σίτι και του Ντεμιράλ. Μπορεί, να αλλά αυτό. Για μένα θα μπορούσε να το κάνει και στα πλάγια ναι. και να το εκμεταλλευτεί αυτό. Αν θα πάει να χτίσει από πίσω. Ίσως θα έχει προβλήματα ναι, ναι, γιατί είναι μια ομάδα που ξέρει να κλέβει και αυτό που είπα πριν για τις αντεπιθέσεις έχει πολύ μεγάλο ποσοστό ευστοχίας, είναι κοντά στα 24% ναι. και μάλιστα έχει πετύχει από αντεπιθέσεις 16 γκολ ναι, εντάξει, σε όλα τα παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι και η πρώτη, πέρσι ήταν σίγουρα η πρώτη, έχω την ύπωση είναι και η πρώτη σε τελικές προσπάθειες από αντεπίθεση. Δηλαδή... Να τελειώσει η φάση. Είτε μπει είτε δεν μπει μπάλα μέσα. Επειδή το κοιτάξα είναι δεύτερη. Α, δεύτερη, ναι. ναι σε 14 επιθέσεις τελειώνει 3,2-3,4. Ναι, είναι πάρα πολύ δυνατή αυτό. Επίσης, από τις 10 key passes που είχε στον αγώνα, οι 6 ήταν πετυχημένες. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Σκέψτε ότι η Γιουβέντους έχει 7, έχει μία πετυχημένη όλοι και όλοι. Και απλά δεν ήταν καλή στις σέντρες με τη Γιουβέντους. Έκανε 9 και ήταν μόνο μία πετυχημένη. Κάτι επίσης που παρατήρησα στα αρνητικά της Αταλάντα είναι ότι. Υπάρχει ένα θέμα επικοινωνίας στην τριάδα της άμυνας. Ναι. Δηλαδή ήταν ο Τζιμ Σίτι με τον Ντεμιράλ. Ναι. Όπου ο Τζιμ Σίτι είναι πιο αριστερά, ο Ντεμιράλ είναι πιο κεντρικό. Ναι. Ο Ντεμιράλ είχε στην ουσία man to man το Βλάχοβιτς. Μπράβο, αυτό. Εκεί πέρα είδαμε ότι οι παίχτες που βγαίνανε ανάμεσά τους, τους χάνανε κάποιες φορές. Ναι. Και μάλιστα είναι και ένα σουτ στο πρώτο ημίχρονο με τη Γιουβέντους. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος το έκανε, ήταν και ο Ραμπιό. Όπου εκεί πέρα δεν πάει κανείς πάνω ναι. και μάλιστα έχουν μια ναι. διαφωνία. Εντάξει, είναι λογικό γιατί ο Τζιμ Σίτι με τον Τολό είναι χρόνια στην ομάδα, ο Ντεμιράλ είναι φέτος. Φέτος. Οπότε ισχύει. Μαθαίνει και την τριάδα, λογικό είναι. Και επειδή παίζουν και η άμυνά τους είναι man to man, ναι. απλά σε αυτό το ευέλικτο 3-4-2-1 ναι. ή 3-5-2. Ναι, στην ουσία ο Ντεμιράλ είχε το Βλάχοβιτς συνέχεια και μετά όπου καθόταν ο Τολό με τον παίκτη που ερχόταν, όπου καθόταν ο παίκτη που ερχόταν από τη Γιουβέντους, τον Τζιμ Σίτι. Οπότε κρατάμε ένα μικρό θέμα επικοινωνία. Τη τριάδα. Ναι. Εξηγήσαμε του λόγου. Το μεσοδιάστημα που νομίζω ότι μπορεί να παίξει και ο Ολυμπιακός, αν μπορέσει να βάλει την μπάλα εκεί ανάμεσα. Και την πλάτη στα back. Στα back, ναι. Που είναι αρκετά ψηλά. Και στατικές που προείπαμε στην αρχή. Κάτι ακόμα που το ξεχάσαμε είναι ότι είδαμε ότι έχασε πολλές μπάλες. Γιατί στο μισό του. Ναι. Η Αταλάντα. Γιατί... 12 μπάλες έκλεψε και βράβο. Γιατί είδαμε ότι πίεσε στην πρώτη πάσα. Ναι. Όμως δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός. Πρέπει να το κάνει αυτό γιατί δεν ξέρω αν να είναι ικανός να την κάνει. Είναι πρόβλημα γιατί μια φορά που ανέβηκε η Γιουβέντους να πιέσει, έκανε μεγάλη ο Τολόι και βγήκε ο Κουμπνάινες κρυφός και ήταν η φάση που βγήκε ο Σέσνη έξω της περιοχής και έχασε την ευκαιρία ο Μουριέλ. Σωστό. Δηλαδή η Αταλάντα μπορεί να σε χτυπήσει και με μεγάλη μπάλα. Γι' αυτό δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει ο Ολυμπιακός να πάει σε πίεση στην πρώτη πάσα ή να περιμένει και. Φαντάζομαι θα δούνε και σε τι κατάσταση φυσική είναι και η ομάδα του Ολυμπιακού να το κάνει αυτό γιατί η Αταλάντα εγώ την είδα. Σε καλή φυσική κατάσταση. Ναι. Επίσης, ένα τελευταίο το οποίο είναι ότι είναι αρκετά ισορροπημένη mm-hmm. στη χρονιά στις επιθέσεις
από τα πλάγια. Τις πλευρές, πλευρές. Έχει 29 δεξιά, 29 αριστερά ναι. και 23 από τον άξονα. Ναι. Πράγμα που δείχνει ότι δεν υπάρχει να δώσει κάπου προσοχή σε όλα. Γιατί είναι μπακ τα οποία είναι χαμελέοντες, να το πω εισαγωγικά. Βέβαια, στο συγκεκριμένο παιχνίδι πιο πολύ δεξιά έπαιξε με τη Juventus. Δηλαδή είχε 18 αριστερά, 28 δεξιά. Αλλά γενικά είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει αυτό που λέμε τη δυνατή πλευρά και την αδύνατη. Έτσι είναι. Νομίζω τελειώσαμε. Το επόμενο επεισόδιο θα είναι τα δύο ελληνικά μάτς. Δηλαδή στην Ευρώπη. Αταλάντα Ολυμπιακός Μίντιλαντ ΠΑΟΚ. Και θα σχολιάσουμε και τη νίκη της Παρί με τη Ρεάλ το 1-0. Πολύ στο επόμενο επεισόδιο. Ναι, το οποίο θα βγει την Παρασκευή. Mm-hmm. Οπότε θα τα πούμε Παρασκευή με ακόμα ένα νέο επεισόδιο και μετά πάλι από τη νέα εβδομάδα. Είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Τάσος. Θα τα πούμε την Παρασκευή με νέο επεισόδιο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.